τα προβλήματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του χώρου δηλαδή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι τεράστια, δεν συγκρίνονται με τα προβλήματα μιας επαρχίας, είναι μεγάλα που έχουν αρχίσει να με φοβίζουν. Αυτό όμως δεν αδυνατίζει την επιθυμία μου αυτή. Θα προχωρήσουμε και είμαι και πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος, διότι βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ ανταπόκριση και από τον κόσμο και τους απλούς ανθρώπους, και εκείνους μπορούν να βοηθήσουν. Επομένως θα συνεχίσουμε, διότι το όραμά μου δεν είναι να κάνω φαραωνικά έργα επιδείξεως κλπ. Θα τα κάνουν άλλοι αυτά οπωσδήποτε. Εγώ θα ήθελα με τις μικρές μας δυνάμεις που έχουμε και όσο θα μας βοηθήσει και ο κόσμος, να σταθούμε πλάι στον πονεμένο άνθρωπο, στον κουρασμένο άνθρωπο, στον άνθρωπο που έχει προβλήματα. Αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει σε αυτόν τον χώρο, ως επιτοπλίστων, είναι η τοποθέτηση τέτοια ότι είναι αδερφός μας αυτός ο άνθρωπος. Ότι είναι εικόνα του Θεού. Και την ώρα που του δίνω ένα ποτήρι νερό, το δίνω σαν να το δίνω στον αδερφό μου, στη μάνα μου, στο δικό μου. Δεν το πετάω εκεί. Την ώρα που τον σκεπάζω, είναι σαν να σκεπάζω τον αδερφό μου, το παιδί μου, ας το πούμε. Αν αυτό το πνεύμα το εκκλησιαστικό υπάρξει και προχωρήσει και έχουμε τέτοιου είδους ιδρύματα, τι θα ήθελε το κράτος περισσότερο? Τι εννοούμε πολιτική, που είναι από τη λέξη πολίτης κλπ. Αν δώσουμε την έννοια ότι πολιτική είναι η ενασχόληση με τα κόμματα, με τις παρατάξεις, με τα ιδεολογικά ρεύματα κλπ, αυτό δεν με αγγίζει, διότι το θεωρώ ότι αυτά έρχονται και παρέρχονται. Αν όμως είναι πολιτική το πρόβλημα του πολίτου, το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου, τότε εγώ είμαι μέσα στα πράγματα, διότι με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει ο πολίτης και εγώ παιδαγωγό, όταν μιλώ, όταν πλησιάζω τα παιδιά, όταν συζητώ, μορφώνω χαρακτήρα, φτιάχνω πολίτη αυτή τη στιγμή. Αυτό με ενδιαφέρει. Είναι θέμα που με απασχολεί και θα παρεμβαίνω πάντοτε.